Τουλάχιστον εμείς επιστημονικά είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, βλέποντας όλες αυτές τις διαταραχές ακόμα, τις ψυχρές ουσιαστικά, με τις ψυχρές μάζες, να προσεγγίζουν ακόμα και, και την Ελλάδα, αλλά και την περιοχή της Κρήτης. Κάτι που δεν το είχαμε συνηθίσει στα τελευταία χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι στις επόμενες μέρες, 21 του μήνα, θα μπούμε στο θερινό ηλιοστάσιο, που σημαίνει ότι βαδίζουμε προς τη μεγαλύτερη ημέρα, τη μεγαλύτερη προσφορά ηλιακής ενέργειας, και ήθιστε αυτή την περίοδο να έχουμε πολύ θερμότερες αέριες μάζες και πολύ υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας. Να δούμε τώρα, μέσα στον Ιούνιο 12 έχει ο μήνας, αν και εγώ μπορώ να συμμεριστώ αυτή τη δική σας την ευτυχία, αφού μου την εξηγήσετε πρώτα απ' όλα. Ναι, κοιτάξτε, λέμε ότι η δυναμική της ατμόσφαιρας είναι εκείνο που εμάς πραγματικά μας εντυπωσιάζει. Είναι κάτι το οποίο είναι θεμητό, να βλέπουμε αυτές τις έντονες διαταραχές. Έτσι λοιπόν, μία μικροδιαταραχή περνάει και τώρα, μην φανταστούμε ότι είναι κάτι το ακραίο, θα λέγαμε, παρά το γεγονός ότι όπως είδαμε. Με τον καιρό δηλαδή δεν έχει άλλο μνημόνιο, μου λέτε. Μάλλον πως τελειώνει όμως, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, μάλλον πως τελειώνει, γιατί θα δούμε σήμερα να περνάει και από την Κρήτη αυτή η κατάσταση που εχθές έδωσε αυτές τις ακρότητες, όπως είπατε, κατά τόπου στις περιοχές της Βόρειας και της Δυτικής Ελλάδας, θα περάσει και από εμάς, και αυτό το κύμα αναμένεται ότι τις επόμενες ώρες θα δώσει κάποιες, πέραν των εφώσεων, οι οποίες πρόσχερα είναι αυξημένες, θα δούμε να δίνει και κάποιες βροχές. Ναι. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να δούμε και μια μικροένταση. Εγώ, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, αυτή η μικροένταση του καιρού να εκδηλωθεί, δεν θέλω να πάει, ο κίνδυνος πάντα υπάρχει, γιατί άπαξ και σχηματιστεί καταιγίδα, ποτέ δεν ξέρεις, ή μάλλον μπορούμε να εκτιμήσουμε αν πράγματι μπορεί να κρύβει μια χαλαζόπτωση ή οτιδήποτε άλλο. Προκειμένου, εκτιμώ ότι μάλλον να δώσει κάποιες εντάσεις στη βροχή. Δηλαδή να δούμε κάποιες μικροεντάσεις στη βροχή, κυρίως όμως Ρέθυμνο και Χανιά. Ανατολικότερα δεν αποκλείεται, αλλά είναι πολύ πολύ μικρότερες πιθανότητες, όπως και οι βροχές είναι μικρότερες. Ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω πού εντοπίζετε, σε ποιες περιοχές της Κρήτης αυτή την ένταση των φαινομένων, αλλά είναι, λέτε, παροδική αυτή η ένταση. Ναι, ναι. Ό,τι είναι θα το δούμε και θα περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, έστω και βροχή να βγάλει, θα είναι μια βροχή πολύς μικρής διάρκειας. Όπως σας είπα, στα ανατολικά, δηλαδή από Ρέθυμνο και ανατολικότερα, φαίνεται ότι και οι πιθανότητες όσο πάμε πιο ανατολικά λιγοστεύουν. Παρ' όλα αυτά, θα δούμε κάποιες βροχές, θα δούμε έστω και προσωρινές, κυρίως σε βόρειες περιοχές, γιατί οι νότιες θα έχουν πολύ καλύτερες καιρικές συνθήκες. Πέραν από κάποιες λίγες νεφώσεις, δεν περιμένουμε φαινόμενα. Έτσι λοιπόν, στις βόρειες περιοχές εκτιμάται ότι μπορεί να δούμε ακόμα και στα ανατολικά κάποια ασθενή παροδική βροχή προς το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Η ένταση τώρα, αν δούμε μια ένταση των φαινομένων που σας λέω, επικεντρώνουμε κυρίως στα δυτικά, χωρίς, δηλαδή Χανιά, Ρέθυμνο, χωρίς να αποκλείουμε όμως και κάτι προς τις ανατολικές περιοχές, με τις πιθανότητες πάντα να είναι πολύ πολύ μικρότερες, αυτή η ένταση της βροχόπτωσης και πάλι θα έχει μικρή διάρκεια. Είναι η εποχή πλέον που τα συστήματα δεν έρχονται να καθίσουν για τα καλά και να δώσουν μεγάλης διάρκειας βροχοπτώσεις. Ό,τι γίνει, είτε σε ασθενή χαρακτήρα, είτε σε έντονο, θα γίνει, θα λέγαμε, σε περιορισμένο χρόνο. Στη συνέχεια βελτιώνονται τα πράγματα και από αύριο πάμε σε άλλου είδους καιρικές συνθήκες, στα πλαίσια μιας εποχής έτσι όπως εμείς την εννοούμε, όπως κύριε Λέκα. Όπως εμείς τι θέλουμε, καταλαβαίνω. Ναι, φαίνεται ότι σήμερα ολοκληρώνεται και όλος αυτός ο κύκλος με τη διέλευση αυτής της ατμοσφαιρικής διαταραχής που σας έλεγα, που έφτασε τόσο νότια, με την ψυχρή μάζα και τη θερμοκρασία να μην ανεβαίνει ιδιαίτερα ψηλά σήμερα. Θα τη δούμε εκεί στα ανατολικά να φτάνει στους 25, ίσως και 26 βαθμούς. Εδώ δυτικότερα θα είναι κάτι τι χαμηλότερη, μόνο νότια λίγο υψηλότερη. Και τους βοριάδες να μην ενισχύονται παρά να φτάνουν τα 4 μποφόρ, 3 με 4. Και αυτό είναι ένας παράγοντας ο οποίος δεν ευνοεί, θα λέγαμε, την ένταση των καιρικών φαινομένων. Γιατί αν τον είχαμε και αυτόν, πράγματι θα είμαστε πιο ανήσυχοι. Τώρα, από αύριο πράγματι αλλάζει σελίδα ο καιρός, από ό,τι φαίνεται. Περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, καλοκαίρι, πραγματικό καλοκαίρι, αλλά χωρίς να έχουμε ακρότητες, γιατί το καλοκαίρι το συνδυάζουμε με τις υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς να φαίνονται ακρότητες στις θερμοκρασίες. Ενώ κατά τη διάρκεια, δηλαδή, θα δούμε ηλιοφάνεια από αύριο, πολύ περισσότερη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι γενικά
από βόρειες διευθύνσεις, αλλά στη συνέχεια από Τετάρτη θα έχουν μια τάση βορειοδυτική άνεμη έως και δυτική από Τετάρτη. Και αυτό θα βοηθήσει και στη θερμοκρασία σιγά σιγά από Τετάρτη να σημειώνει υψηλότερες τιμές, γιατί και αύριο Τρίτη θα τη δούμε να φτάνει στους 26 βαθμούς Κελσίου, 26-27 στα δυτικά, μέχρι και 28 στα ανατολικά και νότια. Αλλά από την Τετάρτη φαίνεται ότι αρχίζουμε να βλέπουμε τους 30 βαθμούς σαν μέγιστες τιμές. Αισιόδοξο όμως παραμένει το γεγονός ότι οι ελάχιστες γυρνάνε κοντά στους 21-22, που άλλες εποχές, άλλες χρονιές πρώτερες, είχαμε τις θερμοκρασίες τις ελάχιστες να είναι πάνω από τις 24 βαθμούς Κελσίου, και αυτό φυσικά μας έδινε την έννοια ενός πιο ζεστού, πιο θερμού περιβάλλοντος. Τώρα φαίνεται ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Θα βαδίσουμε και στις επόμενες μέρες πάνω στο ίδιο σκηνικό, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της εβδομάδας. Δεν θα έχουμε ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις των ανέμων όλες τις μέρες, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα έχει φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, κάτι πάρα πολύ καλό. Κυματισμός δεν θα είναι ιδιαίτερα υψηλός, άρα οι θάλασσες προσβάσιμες. Και αυτό σηματοδοτεί, θα λέγαμε, μια πιο καλοκαιρινή, μια πιο ζεστή περίοδο, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της εβδομάδας. Μάλιστα. Είπατε στην αρχή, και είναι το τελευταίο μου ερώτημα, λύστε μου την απορία μου για ατμοσφαιρικές διαταραχές που εσάς τους μετεωρολόγους σας κάνουν να είσαστε αισιόδοξοι. Φαντάζομαι με την έννοια το λέτε ότι έχουμε ακόμα τη βροχή που είναι τόσο πολύτιμη σε ό,τι έχει να κάνει με τη συγκέντρωση νερού και τα γνωστά προβλήματα που έχουμε κάθε καλοκαίρι. Από την άλλη, είπατε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια ήταν κάτι το οποίο δεν το βλέπατε, και με πήγατε τουλάχιστον, ή εκεί με παραπέμψατε με την σκέψη, κύριε Λέκα, σε μια κανονικότητα φέτος και όχι αλλαγή των φαινομένων με τα γνωστά προβλήματα που προκαλούμε όλοι στην ατμόσφαιρα. Σωστά το κατάλαβα? Ναι, κοιτάξτε κύριε Δουλειράκη, δεν είναι φέτος το έτος κανονικό. Είναι μια, εμείς επιστημονικά δεν εξετάζουμε ποτέ το ένα έτος μεμονωμένα. Δεν λέει κάτι. Το ένα έτος με το άλλο διαγράφουν ένα τελείως διαφορετικό κύκλο στον καιρό. Αυτή η έννοια των αλλαγών, δηλαδή ότι το κάθε έτος παρουσιάζεται πάντα εντελώς διαφορετικό και μάλιστα προς τα σύνητα πλήν του, έχει να κάνει με δυναμικές στην ατμόσφαιρα οι οποίες δείχνουν τη ζωντάνια της. Εάν για παράδειγμα βλέπαμε ότι κάθε καλοκαίρι ή αυτή την περίοδο που βιώνουμε διαρκώς οι θερμοκρασίες θα ήταν με μια τάση αυξητική χρόνο με το χρόνο, χρόνο με το χρόνο, αυτό τι σημαίνει? Ότι έχεις μια τάση μόνιμη, η οποία αυτή η τάση κάπου μπορεί να σου προκαλέσει ένα προβληματισμό. Οι όποιες αλλαγές, οι ατμοσφαιρικές αλλαγές οι οποίες γίνονται, σημαίνει ότι η ατμόσφαιρα είναι εν δυνάμει, ενεργή να μπορεί να αποκαταστεί τις δικές της ισορροπίες. Και αυτό φυσικά, χωρίς να θέλουμε να συνωμοτολογούμε, χωρίς συνωμοσιολογίες της ατμόσφαιρας και όλα αυτά, είναι επιστημονικά θα λέγαμε ιδιαίτερα θετικό αυτό το γεγονός. Βέβαια, βλέπουμε τους παραγωγούς μας, γιατί λέμε για το νερό. Ναι, πολύ καλά, το νερό καλό είναι, αλλά ξέρετε, αυτή την περίοδο η παραγωγή μας, τουλάχιστον αρκετές τάξεις παραγωγών, δεν θέλουν τη βροχή. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Θέλουν να ψεκάσουν, θέλουν να βάλουν κάποια υλικά, τέλος πάντων. Θερμοκήπια και πολλοκαλλιεργητές, εκεί αναφέρεστε. Δεν τα γνωρίζω και στις, όλο το εύρος. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν τη θέλουν και τόσο τη βροχή. Παρά το γεγονός ότι εμείς τη λέμε ότι είναι χρυσός. Δεν τη θέλουν. Ναι, αλλά η φύση δεν κάνει χάρες. Μπορεί να μας έμαθε με ένα διαφορετικό τρόπο στο παρελθόν, τώρα όμως δείχνει να επανέρχεται.